ξεκινήσουμε και λέμε. Πρώτη. Πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές για το σύνθημα «Μην καταστρέφετε την ευτυχία». Ναι! Δεύτερο. Πρέπει να μαζέψουμε 1000 υπογραφές. Ναι. Ναι, ναι. Τι τρέχει, Ρομπερτίτο? Λέει ότι θέλει να μαζέψουμε 2000 υπογραφές. 2000 υπογραφές! Καμιά καλύτερη τιμή αν πληρώσουμε μετρητά. Σταμάτα, ρε χοντρέ! Έτσι λέει πάντα ο πατέρας μου. Α, βλέπω ότι κατάπιατε τη γλώσσα σας. Μα τι είναι 2000 υπογραφές? Ναι, πώς θα τις μαζέψουμε? Πολύ εύκολα. Αντί για μία υπογραφή θα μας βάζουν όλοι από δύο. Τι είναι τώρα? Λέει πως αν ο κόσμος συμφωνεί, θα τις μαζέψουμε τις υπογραφές. Έχεις δίκιο. Είναι για καλό σκοπό και πιστεύω ότι ο κόσμος θα σταθεί κοντά μας. Ωραία, συμφωνούμε για τις 2000 υπογραφές. Ναι, ναι, ναι. Να σημειώσω, 2000. Ωραία. Τρίτο, τέταρτο. Να καλέσουμε διάσημους παίκτες όπως ο Μπατιστούτα, ο Τεγκίτα και άλλους. Α, ο Τεγκίτα θα μας υπογράψει όταν πάμε στην Ισπανία και το παγκόσμιο κύπελο. Σίγουρος γι' αυτό. Εκτός από ποδοσφαιριστές υπάρχουν και ηθοποιοί. Σωστά. Θυμάστε που ήρθε να μας υπογράψει ο Παύλο Τσάρι? Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε κι άλλους. Α, ξέρετε τι σκέφτηκα? Τον αδερφό του Ντίμπου. Ποιο Ντίμπου? Στην τηλεόραση. Το κινούμενο σχέδιο. Ναι, αυτό. Ωραία. Ναι, λέγεται Λέω. Και αδερφός του είναι κινούμενο σχέδιο. Τρελό, έτσι. Και πού είναι το περίεργο? Και εσύ έχεις ένα ξάδερφο που είναι κούτσουρο. Λοιπόν, θέλω να σας ανακοινώσω επίσημα ότι στον επόμενο αγώνα αρχηγός της ομάδας θα είναι ο Γκαστόν. Μα αφού ο αρχηγός είμαι εγώ. Ήσουν εσύ. Τώρα είναι ο Γκαστόν. Το ίδιο μου κάνει. Εσύ με μιλάς, κατάλαβες. Είμαι προπονητής και θα κάνεις ό,τι λέω εγώ, εντάξει. Αν τα να χαθείτε και οι δύο. Μπράιαν, έλα εδώ. Μπράιαν! Τόση φασαρία, μα τόση φασαρία για την αρχηγία. Δεν καταλαβαίνω, αγαπούλα, δεν καταλαβαίνω. Για τι πράγμα μιλάς? Α, γιατί μιλάω? Για το πρόγραμμα που βλέπαμε χθες βράδυ. Εκεί που πάνε και κάνουν μιμήσεις. Ναι, το πρόγραμμα, τι θες? Ωραία. Να, σκεφτόμουν ότι μπορούμε να πάμε και να μιμηθούμε τους Πιμπινέλα. Δεν μου λες, είσαι τελείως τρελή. Α, έλα, Βίκτορα, ας κάνουμε μια πρόβα. Α, αποκλείεται με τίποτα. Α, έλα, έλα, να κάνουμε τους Πιμπινέλα, έλα. Όχι, όχι. Σου είπα όχι. Εσύ μπορεί να την κάνεις καλά, αλλά εγώ όχι. Σοβαρά, πιστεύεις ότι τη μιμούμε καλά? Μοιάζω με τη Λουτσία Γκαλάν? Όχι, είναι αλήθεια ότι πιο πολύ φέρεις τον αδελφό της. Αν αφήσεις γένια θα είστε φτιστοί. Είσαι ένας βλάκας! Και σερθέρα! Παράτα με ήσυχη λοιπόν, βλάκα! Σαν ακούω το ντουο Πιμπινέλα. Είναι προδότης. Αυτός ο Γκαστόν μου την έφερε. Τι περίμενες? Ο ψεύτικος πατέρας του είναι προπονητής της ομάδας. Ο πατριός του, ζώο. Ναι, συμφωνώ, είναι ζώο, ναι. Αυτό δεν θα περάσει έτσι, Νάτσο, θα τον εκδικηθώ. Και πώς? Δεν ξέρω πώς. Όμως σου το υπογράφω ότι θα τον εκδικηθώ. Βερό, μπορώ να σου μιλήσω? Όχι, όχι τώρα. Είμαι απασχολημένη. Απασχολημένη? Ναι, σκέφτομαι. Πειράζει? Έλα, Βερό, τι έχεις? Τίποτα, τίποτα δεν έχω. Γεια σου, Βέρο. Γεια σου, Κόκκι. Α, μυρίζεις υπέροχα. Πήρες καινούριο άρωμα? Ναι, καινούριο. Έλα εδώ αμέσως. Τι συμβαίνει? Τι έπαθε, σου έστριψε? Το κάνεις επίτηδες, έτσι? Ποιο? Δεν σου φτάνουν ο Κάροτ και ο Γκαστόν? Τώρα θέλεις και τον Κόκκι? Μη μου πεις ότι ζηλεύεις. Μη μου πέσεις την ανήξερη, άντε από εδώ. Πώς μ' αρέσουν αυτοί οι λιόσποροι. Πολύ νόστιμοι, θα μπορούσα να φάω 10 πακετάκια. Προσοχή, τα σακουλάκια δεν τρώγονται, Φινίκα. Τι αστείο είναι αυτό? Αυτοί οι λιόσποροι μου φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα που λέμε για καλή διάθεση, είναι αλήθεια ότι ο Λέω, ο αδερφός του Ντίμπου, θα υπογράψει για την καμπάνια? Α, Φινίτα, τι μου λες τώρα? Εσύ που τον ξέρεις τον αδερφό του? Ποιου? Του Ντίμπου. Είναι κινούμενο σχέδιο. Ναι, και τι θες να πεις? Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, Φινίτα, αφού εσείς οι δύο γνωρίζεστε. Τι? Έλα, πέτα. Νόμιζες πως δεν ξέρω ότι είσαι ο Ντάμπο, το υπτάμενο ελεφαντάκι? Τι θα γίνει, θα πετάξεις? Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Αύριο θα παίξετε ποδόσφαιρο, ε! Παίζουμε αύριο? Ναι, παίζετε αύριο. Και για το Σάββατο που θα είστε ελεύθεροι, καλώνεις ένα φιλικό αγώνα. Προετοιμάσου καλά, γιατί αύριο θα είσαι ο αρχηγός. Σίγουρα θα χάσουμε. Πώς θα χάσουμε, αφού παίζουμε τα μεγάλα αυτιά, Μπράιαν? Α, είναι φίλοι μου. Ας είναι ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Αύριο θέλω να παίξετε δυνατά όπως πάντα και ας είναι φίλοι σας. Αν δεν ετοιμάσει τη στολή του αρχηγού Γκαστόν. Και βέβαια θα παίξουμε δυνατά. Σίγουρα. Όχι στους Αμερικούς.
Ράιαν, να στο ξεκαθαρίσω. Με τον αρχηγό, όχι πολλά. Τώρα είναι πολύ πιο πάνω από σένα, κατάλαβες. Κατάλαβες. Α, δεν νομίζω ότι θα έρθει. Ναι, θα έχει καβαλήσει το καλάμι. Είστε πολύ ανόητες. Τόση φασαρία για έναν τύπο που βγαίνει στην τηλεόραση. Πολύ λαϊκούρα. Τι να πω. Α, το μωρό μου ήρθε. Ζηλεύεις? Εγώ να ζηλεύω? Εγώ να ζηλεύω? Ναι, εσύ ζηλεύεις. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου. Κι όμως ζηλεύεις, Μπόκα. Λέω, να σου συστήσω. Ο Ζηλιάρης είναι τερματοφύλακας. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι ο Λέο. Αν θέλετε, ρωτήστε τον κάτι. Έχεις κορίτσι, πόσο χρονών είσαι? Μένεις μακριά? Προσωπικές ερωτήσεις, όχι, Σοφία. Πρέπει να είναι πιο επαγγελματικές, πιο σοβαρές. Για παράδειγμα, θέλεις να γίνεις μέλος στο fan club του Ρίκη Μάρτιν? Όχι, δεν ζηλιάρηδε! Κορίτσια, έχουμε γυμναστική. Η Λάουρα θα μας περιμένει. Ναι, πάμε, κορίτσια. Γεια σου. Γεια, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Γεια σου, Λάουρα. Γεια σου. Ωραία. Λες να σε ρωτήσει τώρα κανείς αν έχεις κορίτσι? Δεν πρόκειται να το ρωτήσουν αυτό. Ελπίζω όχι. Λέω, πώς είναι να δουλεύεις στην τηλεόραση? Πολύ ωραίο. Θα είναι ωραία να είσαι διάσημος. Και εμένα θα μ' άρεσε. Κάποια μέρα ίσως δουλεύσω στην τηλεόραση. Όχι, Μπόκα. Εσύ θα κάνεις την ίδια την τηλεόραση. Τη χαλασμένη τηλεόραση. Γιατί τη χαλασμένη τηλεόραση? Γιατί κανένας τεχνικός δεν θα σε φτιάχνει. Καλό. Δεν το πιάσατε. Τεχνικός τηλεόραση. Πολύ αστείο. Α, βλέπετε. Μεγάλε Λέο. Και για να σε ευχαριστήσω θα σου δείξω ό,τι καλύτερο κάνουμε εδώ στη Λέσχη. Τι, θα παίξουν οι Ατρόμητοι? Όχι, φίλε. Θα πάρουμε μάτι στα κορίτσια. Vamos al vestuario de los chicos que ya tengo la escalera para poder espiar. Estos que se creen unos pillos, hay que ver si calzoncillos tienen algo que mostrar. Mira la flaca, no tiene nada. Mira ese gordo, es un lechón. Todos a todos espían, temblando con emoción. Y hoy lo veo que es curo, entra en estado de shock. Todos a todos espían, como las de corazón. Si hoy la veo en la ducha, ¿qué hace? Voy y me como el jabón. Vamos que ya terminó el partido, al lugar más divertido que es el vestuario del club. Vamos con tus ganas y las mías a espiarnos escondidas en el vestuario del club. Mira la flaca, no tiene nada. Mira ese gordo, es un lechón. Todos a todos espían, temblando con emoción. Si hoy lo veo te curo, entra en estado de shock. Todos a todos espían.